En. Γράφει αυτό. Ναι, ένα δύο. Λοιπόν! Χαίρετε. Ναι, ένα δύο τες. Ναι, λοιπόν, και κάπως έτσι όμορφα τοποθετούμε αυτό εδώ. Για να δούμε, τέλεια, κάτσε το να γράφει εδώ, τέλεια. Μάλλον έτσι γυρνάει. Για κάτσε, πολύ όμορφα. Αλλά κανένα βίντεο δεν μπορεί να είναι το Τζίνο να μα... Καλησπέρα φίλες και φίλοι, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά και σας εύχομαι να έχετε ένα ήρεμο, παραγωγικό. Και υπεργάμιστε! Όχι ρε μαλάκα, δεν έσπασε. Και υπεργάμιστε, ρο βράδυ κυρία και κύριοι, γεια σας, καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, ουσιαστικά, ίσως και ένα το πρώτο βίντεο που κάνω στο τέτοιο μου, στο YouTube. Οπότε δεν θα πολυχρονίσουμε και γιατί δεν μας λένε πολυχρόνοι, αλλά έχουμε πολύ ζωή editor για αυτό το λόγο. Lego 360 με την κάμερα πάνω. Άμα γίνει, έγινε. Για κοιτάξτε από εδώ. Ένα, δύο, τρία. Ωπα, πάμε λίγο 360. Πάμε λίγο τα. Anyway, λοιπόν, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε ότι το όλο concept της υπόθεσης εδώ είναι. Fucking Minecraft, bro. Fucking Minecraft! Όχι. Θα κάνουμε ένα ταπεινό βίντεο. Γάμισου μαλάκι, αγά. Έπεσε αυτό ρε πούστη. Όχι μαλά το πόδι. Για λόγους διασφάλισης των προσωπικών μας δεδομένων θα το αφήσουμε στην άκρη. Και ίσως να είναι και λίγο στραβά, αλλά δεν πειράζει γιατί το κάνουμε το κινητό. Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε πολύ γρήγορα για τον όμορφο και γνωστό σε όλους μας αυνανισμό της νεολαίας εισαγωγικά. Γιατί όλοι έχουν περάσει από την εφηβική μας, ξέρω εγώ, ξέρετε από τα... Μαλάκα, ωραίο είναι. Συντύχνω αμέσως, απλά γύρισε την κάμερα. Ωραία δεν φαίνεται. Για πείτε μου κάτω στο σχόλιο. Πολύ ωραίο πρέπει να φαίνεται. Πέρα την πλάκα. Κοίτα. Λοιπόν, είναι το καινούριο stab. Αυτό εδώ πέρα. Το έχω κλέψει όντως από ένα φίλο μου, δεν το ξέρει, είναι στρατό. Νίκο, άμα το βλέπεις πρώτη φορά, αυτό είναι το χαλί σου. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι ουσιαστικά κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε το κινητό. Και μάλλον έτσι θα κάνουμε εδώ και πέρα, γιατί είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Είμαι ο Τζίνον, ή αλλιώς μάλλον στα Καβάγουλου. Και καλώς ορίστε, ξέρω εγώ, στο βίντεο που δεν ξέρω τι θέμα έχει. Απλά σκέφτηκα να πω να μιλήσω για κάτι εφηβικό. Ας μιλήσουμε για τον αυνανισμό. Λοιπόν, θα σας δείξω 2-3-4 πράγματα περί τον εφηβικό αυνανισμό. Όλοι τον γνωρίζουμε. Κάπως πρέπει να το βάλω φορτίζει ταυτόχρονα αυτό, έρχεται, μισό δευτερόλεπτο. Πόπο, φίλε! Γίναμε! Λοιπόν, ουσιαστικά θα μιλήσουμε για τον εφηβικό αυνανισμό. Για το πως όλοι οι εφηβοί, όλα τα παιδιά, είτε αγόρια είτε κορίτσια. Βασικά θα μιλήσω για μένα. Αγόρια λοιπόν! Και επίσης είμαστε μια οικογένεια με τρία παιδιά. Εγώ μεγαλύτερος. Αλλά η φάση είναι ότι θεωρητικά ρε παιδί μου είμαστε, δόξα τω Θεώ, μια τεράστια οικογένεια. Έχουμε τρία αγόρια, οπότε δηλαδή είμαι εγώ και άλλα τρία αγόρια. Όχι. Τρία είμαστε σύνολο, οπότε εγώ είμαι μεγαλύτερος και έχουμε άλλα δύο από κάτω. Οπότε ξέρω πως είναι ο αυνανισμός, δηλαδή ειδικά τώρα που περνάνε την εφηβεία, το γνωρίζω, το καταλαβαίνω, το νιώθω ανεκτήμητα. Δηλαδή είναι ηρωίνη ή το παίζουν μέσα για να πούμε. Συνήθως. Anyway, λοιπόν, θα σας δείξω κάποια απλά βήματα τα οποία μπορεί να καταλάβετε. Θα σας πω πως μπορείτε να καταλάβετε όταν ένα έφηβο αυνανίστε, αλλά χωρίς να θέλει να το καταλάβει. Νομίζω ότι εσείς δεν το καταλαβαίνετε, αλλά επειδή εσείς έχετε περάσει από αυτή την ηλικία, γνωρίζετε πως είναι να αυνανίζεις. Οπότε ξέρεις πότε τον παίζει κάποιος και πότε δεν τον παίζει. Οπότε δεν λέω αυνανισμός γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργη λέξη. Οπότε δεν είμαστε sponsored από την. Αλλά άμα θες, στείλε με ένα μήνυμα. Περιμένουμε να μας sponsoράρει. Γενικά, βοηθήστε μας. Γενικά, παρακαλώ. What the fuck is this? Με ανώμενο δεν μιλάω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όχι, ουσιαστικά είναι. Ουσιαστικά είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις. Δηλαδή, να πω εγώ ρε παιδί μου ότι στο κορίο δεν μας αφήναν να την παίξουμε. Το μπαμπά μας μάλλον με τη σάπκα. Έβγαζε τη σάπκα και ξεκινούσε τη ξύλο. Και λέω εγώ τώρα. Όχι, έπεσε ο κάδο. Την ξανασηκώσαμε. Όπως σκόρδε και το παίζω ενό έφημα. Αλλά όλοι το ξετράνε. Δεν γίνεται να το έχω περάσει εγώ. Δηλαδή, legit, υπήρχαν μέρες που ρε φίλε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα, μεσημέρι. Μέσα στο λεωφορείο βγάζει αλάρμ, κάθεσε δεξιά, ας πούμε, στη Λωρίδα Εκτάσεις Ανάγκης. Στη Λέα. Και τέλος πάντων, είναι βασικό λοιπόν. Ένας εύβος, κατά κύριο λόγο, κατά 97% κοιτάει το πώς θα το παίξει και 3% τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πραγματικά όλα περιστρέφονται γύρω από το πώς να ικανοποιήσει το παίζον. Εντάξει, περίεργο βέβαια, αλλά επειδή όλοι το περάσαμε, άλλοι σε μικρή ηλικία, άλλοι σε μεγάλη.
να είναι καλό από ποσοστό Στέφανο. Τέλος πάντων, τη φάση ότι ρε παιδί μου, καλό σχόλιο των πραγμάτων. Όλοι ασχολούνται με αυτό. Οπότε σήμερα θα κοιτάξουμε, ρε παιδί μου, λίγο 2-3 έτσι, 4. Όχι σκετσάκια. 4 περιπτώσεις βασικά, γιατί εγώ άτομα δεν έχω. Κάνε subscribe! Δεν θα χωρίσω φωνάζω. Παρακαλώ, θα μπορείτε να κάνετε subscribe. Να είστε πάντα καλά. Επίσης, εδώ είναι η κάμερα. Εδώ είναι η μαλαγιά που βλέπω. Επίσης, νιώθω ότι. Καλησπέρα, με συγχωρείτε. Ναι, καλησπέρα. Oh my god, fuck me, please. Γι' αυτό πάμε να δούμε 3-4 καταστάσεις, οποίες που ίσως, ας πούμε, ναι, καταλαβαίνω. Ο έφηβος δεν καταλαβαίνει τι. Εσύ το ξέρεις. Κάτσε γιατί φιλοσοφούμε τώρα. Τώρα θέλει άλλη περού. Ου! Κουνήθηκε. Καλά είσαι. Έλα. Έλα. Έλα, Μαρία, πού είσαι. Έλα. Έλα, Μαρία. Έλα, λιβιά, τσομουροίδια. Δηλαδή, ας πούμε, για να μην φαίνεται κακό, ας πούμε, ελπίζω όλοι να είστε πάνω από 18 που το βλέπετε αυτό το βίντεο. Αλλά και να μην το βλέπετε πάνω από 18 το βίντεο, δεν πειράζει, γιατί κωμωδία και σάτυρα είναι κωμωδία και σάτυρα. Δεν χρειάζεται να είσαι ενήλικα για να ακούς και να καταλαβαίνεις τι είναι η κωμωδία και σάτυρα. Δεν μιλάμε για διάφορα. Πω, με τρώει αυτό το πράγμα. Ω, ναι, καλησπέρα, ναι, παραγγείλατε, ναι, καλησπέρα, ένα παξίκι θα ήθελα, ναι, και δύο γύρω χειρινό, αν δεν έχετε γύρω χειρινό. Καλά, βάλτε μου δύο δάχτυλα. Πού, στον κολ. Βάλτε μου δύο δάχτυλα, όχι σκύδελα μου. Αλλά ναι, δεν ξέρω που καλά, αλλά θα πάμε πίσω στο βίντεο, ας πούμε. Λοιπόν, για να καταλάβετε εδώ με τον παππού το Μανώλη. Για να καταλάβετε, ο παππούς ο... Ήρθε ο παππούς ο Πατρακλός. Και σήμερα θα σας δείξω πώς, πώς μπορείς να καταλάβεις όταν ένας έφηβος αυτοικανοποιεί του Μαζεφλάρ και του έχει φέρει σε υπερβολική, ξέρω εγώ, ανακατεύθυνση του συστήματος με τη διαφορά, αλλά το διαφορικό ο επιστογωνία και μετά διπλοπαρκάρισμα επί τούτου αμφιταλαντευόμενος. Ας ξεκινήσουμε πολύ βασικά. Άμα υπάρχουν κατηγορίες. Κάτσε να κουνήσουμε την κάμερα. Λοιπόν, υπάρχουν κατηγορίες. Υπάρχουν κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε εδώ στο imitation setup. Λοιπόν, άμα το παιδί σας είναι gamer. Στον background δεν τα κάνω. Άμα είναι gamer το παιδί σας και καλώς εγώ την πραγμάτων, του αρέσει λίγο πώς μου λένε, παίζει League of Legends. Το βλέπετε, να του βγαίνει τώρα. Του λον. Καλώς εγώ την πραγμάτων, θα... Εδώ πέρα, να το. Πάρτο, αγκάλι. Δηλαδή δεν ήμουν ο μόνος που το έκανε στο loading screen το 2014, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, πας και είναι. Καλώς εγώ των γραμμάτων, αν το παιδί σας είναι εγώ πας κάτι έσπασε. Αν το παιδί σας είναι gamer, κατά 99% το παιδί σας μπορεί να... Πώς μπορεί να έχει το σύνδρομο... Το σύνδρομο Ραζάο, λοιπόν. Πρώτη κατηγορία εφήβων που αυτοικανοποιούνται είναι ο σύνδρομος Ραζάο. Και αυτό κατά κύριο λόγο έχει... Ως πρόφεση τους gamer, όσοι πιάζουν παιχνίδια. Λοιπόν, ή όσοι βλέπουν anime δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στην εγκυκλοπαίδα του διαδικτύου. Boku no Pico. Ήθελα να άμα γράψεις Boku no Pico. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Πω, Boku no Pico! Και κάτσε κάνει zoom. Ω, δεν θέλω να το χαλάσω, άστο, μετά θα ξέρω να το φτιάξω. Μετρώει μαλάκα από τις τρίχες, μετρώει μύτη μου, legit, και γενικά μετρώει όλο αυτό εδώ, αλλά κάθομαι και να το υποστώ για σας. Γιατί σας αγαπάω. Γιατί πρέπει να φτάσουμε 100.000 για να πετάξουμε μια καρέκλα από το 5ο ώρα. Όχι, εντάξει. Στα 100K λοιπόν, θα δέσω με μπαλόνι την καρέκλα μου και Alien. Και την αφήσουμε να φτάσει στο κανονικό Ήλιον, κάπου εδώ στην Αττική. Anyway, λοιπόν. Πρώτη κατηγορία είναι ο σύνδρομος Ραζάο. Ο σύνδρομος Ραζάο έχει. Πώς το πω, πού είναι, Νάτα. Λοιπόν, σύνδρομος Ραζάο Part 1. Razer ακουστικά. 19 ώρες στον υπολογιστή. Και πάνω απ' όλα! Τσόντες με καλαμαράκια! Και δεν είναι ο Τσέλνες, άμα είστε Κύπροι, αλλά ουσιαστικά ρε παιδί μου, παλιές ελληνικές σειρές γιατί πούν. Τσότς με καλαμαράκια. Καλαμαράκια, μη σε ρωτώ. Λοιπόν, σύνδρομος Ραζάο. Πού το. Γεια, μητέ, oh my god. Oh my god.
Μαλάκα, δεν ψεύω ότι απλά τα κάνω μόνος μου αυτά. Αυτό νομίζω ήταν το πρώτο stage του, ξέρεις, ποιος αυνανίζεται, γι' αυτό καλό θα ήταν να παίρνουμε τους υπολογιστές από τα παιδιά, αλλά δεν πειράζει, γιατί ο σύνδρομος Ραζάου δεν είναι κακός 100%, βασικά είναι κακό με τις γυναίκες IRL, δεν είναι κακό γενικά. Επόμενο στη λίστα είναι ο σύνδρομος. Κοιμάμαι πολλές ώρες τη μέρα γιατί ξεκουράζομαι, μητέρα. Ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ο σύνδεσμος που. Ο σύνδεσμος. Ο σύνδρομος, ρε μα. Ποιος είναι σύνδεσμος. Anyway, λοιπόν, μετά έχουμε το σύνδρομο που λέγεται. Μητέρα, ξεκουράζομαι. Κοιμάμαι υπερβολικά πολλές ώρες τη μέρα γιατί διαβάζω, μητέρα. Δίνω πανελλήνιες. Μα Νικολάκη, είσαι 12 χρονών! Δεν έχει σημασία. Και συνήθως αυτό. Παίζει από πίσω κάποιου είδους τα πενή χαλάρη μουσική τύπου. Α, κάτσε να το φτιάξω. Κάντε μας πώς σου κάνει μια καρέκλα, γιατί γενικά, να σου πω, κάπου θα έχει κάτι link. Όποιος ενδιαφέρεται, κάνε να φέρει, κάνε να δώσει στο stream. Απλά στείλτε μου για να σου πω που μένω να μου το φέρει. Έρχεται και ο κανονικός Ραζάκι και το παίρνει. Δεν υπάρχει θέμα. Καμπαμαρό, Opening TV, πλάκα κάνεις. Αυτό το έκανα κι εγώ μικρός! Τέλος πάντων, δεν έπρεπε να το δείτε αυτό στην κάμερα, αλλά το πιάσω το κόνσεπτ. Έτσι θα το βάλουμε, για λόγους. Επειδή δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα ταυτόχρονα, τώρα γύρισα τη δουλειά. Απλά σου παρακαλώ. Πώς περνάει έτσι στο μωρί! Απλά το είδα και το θυμήθηκα. Λοιπόν, θέλω να πω, ουσιαστικά ρε παιδί μου, επειδή. Ξέρετε, είμαστε και λίγο πολύ άσχολοι. Δουλεύουμε και πολύ να πούμε και ναι. Anyway, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό σενάριο με αυτά εδώ. Λοιπόν, για λόγους. Δεν θα βάλω την περούκα super geeky. Θα την αφήσουμε στην άκρη. Δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Ωστόσο, κάπως έτσι πάει με το σύνδρομο. Κοιμάμαι πολύ γιατί διαβάζω πανελλήνιες. Διαβάζω. Συνήθως αυτός είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Αλλά αντί να είναι έτσι, έχει το κινητό. Α, κάτσε το κάνω. Μαμά! Μαμά! Έλα! Έλα εδώ! Μανολάκη! Ο Χριστός! Κλείσε την πόρτα! Διαβάζω ρε μαμά! Αυτό ήταν μια μικρή βοήθεια από τη μία και μοναδική ιδιοκτήτρια του σώματός μου, a.k.a. Mother. Είναι sponsored by mom. Αγάμι σου! Κοίτα τι με κάρφος. Αυτό, άμα κάτσει, πατιέται! Και κάτσε πάνω στο πόδι μου. Και καθώς μαζεύουμε, ας πούμε, πάνω κάτω. Α, πάνω στο κρεβάτι μου. Εντάξει, δεν κάνω. Τώρα τον πήρα από το τέτοιο, από μεγάλη πολυεθνική που δεν πρέπει να την πω, αλλά τα συναρμολογείς όλα μόνο σου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα θα φτιάξουμε μουσακά με αγνό παρθένο ελαιόλαδο μέχρι να βάλω το πουλί μου μέσα. Θα είναι το πρώτο ξεπαρθενιασμένο ελαιόλαδο. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε. Ο Ηλίας ο Μαλακάκης είμαι. Όχι! Δεν το ξέρω ότι βεβαίωσε τα παιδικά μου χρόνια. Ήταν το λεωφορείο της Εύφορη. Ηλίας Μαμαλάκης. Έσωσε αρρώστους. Κατέβασε ελαιόλαδες να γεμίσουν. Μετέφερε πορεύματα και τροφές για τα ζώα και ουλάρια και τσιγάρα και γαρίδες και ψωμί και λεωφορεία και κατέβασε ετοιμόγενες να γεμίσουν. Ένα λεωφορεία. Ηλίας Μαμαλάκης. Πλάκανο, αλλά επόμενο στη λίστα για. Δεν είναι ο Ηλίας Μαλάκης. Επόμενο στη λίστα, τρίτο νομίζω, είναι η φάση για αυτούς που. Δεν ξέρω αν είχατε, αλλά εγώ είχα κάτι φίλους περίεργους εκεί στο δημοτικό. Γιατί εκεί ξέρει. Τρίτο τα δημοτικό έμαθα πώς δουλεύει το τσιμπράγαλο που ονομάζεται, ξέρω εγώ, φυσική. Από εκεί και πέρα, το όλο κόνσεπτ είναι ότι όντω δεν θέλω να το βλέπετε κάτω από 18 παιδιά. Αλλά σαν την ακομωδία, doesn't matter, δεν έχει ηλικία. Η φάση είναι ότι. Δεν γίνεται να είμαι μόνος που είχα ένα φίλο που έβλεπε γερμανικές όντες ρε φίλε. Έβλεπε γερμανικές, γερμανικό, λεσβιακό, πορνό. Μαλάκα χειρότερα να βλέπεις πτσότες με καλαμαράκια. Είναι γερμανοί, ακούγονται γερμανικά. Για τις Λούχεντον,
Γεια! Yeah! Ε, μαλάκα, δεν σε κάνω πλάκα. Έτσι φώναζε, σε τέτοιο στυλ. Άμα καταφέρω, λοιπόν. German porn sound. Δεν ξέρω τι ψάχνω, αλλά. Here, a Geschenk von der Deutschen Armee! Eine Granate, komm sofort! Hey, Russe, ich habe ein Geschenk für dich! Eine sowjetische Granate! In Deckung! Sterbt ihr! Flossen in Deckung! Kommunistische Truppen da draußen! Ο Χριστός και μάνα του! Αυτό δεν ξέρω αν το είχα το όλο αυτό. Απλά αυτός ο φίλος μου είναι λίγο περίεργος. Α πούμε, βασικά τα λισοπρίωνα, κάτι περίεργα με τον BDSM. Anyway, πολλές πληροφορίες. Too much information. Νικολάκη, ίσως πούμε ότι καλύτερο. Και κάπως έτσι η τέταρτη λίστα αυλασμού είναι ήμο. Βασικά είναι λίγο το καταθλιπτικό, ντεμή, μη ανοργασμικό αυνανισμό, α πούμε, κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς το θέσω. Θα το καταλάβετε λίγο. Πάμε, βάλουμε η ραπ. Εννοώ ότι περίμενε. Αντώνη! Από τον Μπάξερ. Αντώνη! Φέρε ένα τσιγάρο να κάνουμε τέτοιο. Όχι! Α, Μαρία! Α, δεν μ' αγαπάει. Ξέρω για ποιον είναι πιο άδικο. Α, η Ράτου! Μόνο στην ώρα που είναι τώρα ακόμα με λάδικο. Ήθελα να πω ότι, εντάξει, πλάκα με Ράτου, αγαπώ να ξέρεις, legit, bro. Αλλά η φάση είναι ότι κάνουμε κάποιο τους πλάκα εδώ, κάνουμε κάποιο τους πλάκα και προφανώς δεν μπορείς να βνανιστείς με κομμάτι του Ιράτους, δεν σου σηκώνεται αλήθεια είναι με κομμάτι του Ιράτους, για το λόγο όχι ότι δεν είναι καλός καλλιτέχνης, είναι και γαμό τους καλλιτέχνες, βάζει φουλ συνέστημα, τον αγαπώ πολύ, τον ακούω και όλα στο εννοούμε σαν τάουν μου, αλλά αυτό δεν είναι να τον παίξεις, αυτό είναι να κλάψεις κάποιος ποτά, να πούμε, και να πηγαίνεις κάτω στο σπίτι στις 4 ώρα τα ξημερώματα με τα κάνω μαζί σου, μπιπ, κατέβα μωρί κάτω, ο χρονός κυλάει και να είσαι λάθος σπίτι, σε άλλο εδώ, σε άλλη περιοχή, γιατί είσαι μεθυσμένος. Τα κάνω μαζί σου, ο χρόνος χυλάει, μα μόνο η ματιά σου γλυκά με... Τέλος πάντων, για εσύ μ' αρρωσταίνεις. Τα-να-να-να-να-να, πες μου πως τολμάς να μη μου μιλάς. Εγώ που έλεγα σ' αγαπώ, μωράκι μου, Άρτεμις. Και συνεχίζουμε με το ήμο σαν καταθλιπτικό, γιατί όλοι είναι... Όλοι οι έφηβοι περνάνε από τη φάση του ότι ξέρεις, μ' αγαπούς ή ξέρω εγώ, έχω συναισθήματα γιατί με κοίταξε το διάλειμμα, ας πούμε. Και φάση. Εμένα τότε δούλευα αλλιώς. Τότε ξέρω εγώ, είχα. Πόπο, μπρο, παίζαμε γουστάρι. Δεν μιλάγαμε από κοντά για κανένα λόγο, αλλά μου γράφει το MSN. Δηλαδή πήγαινα εκδημοτικού, ας πούμε. Μου έγραφε στο MSN, μιλούσα με καρδούλες με τεράστια ερωτηματικά. Μπορούσα να αλλάξει γράμματα, γραμματοσυρές, τα αρχίδια, αμύδια. Αλλά δεν μιλάει για το Κωνσταντινάκι από κοντά. Κάπα εκεί που δεν ξέρω, άκυρα ονόματα πετώ, αλλά. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για εκείνη την εποχή την καταθλιπτική που ξέρεις, είχαμε πάντα έναν. Έναν ευνούχο που ουσιαστικά ρε παιδί μου. Ήταν πολύ sad κάθε φορά που αμνανιζόταν. Οπότε ξέρεις, φαντάζομαι ότι κάπως έτσι ήταν στο μπάνιο. Καλά, για λόγους επειδή έχω περούκα μαζί μου και βαριά μα πάω μέχρι το τέταρτο ρούχο να την πάρω. Τα πούμε ότι αυτό είναι περούκα. Αλλά δεν είναι, είναι το μαλλί του ήμου. Τα κάνω μαζί σου χρόνο. Όχι ρε μαλάκα, οι πατόπλες είναι αδιάβροχες. Όχι! Μαρία. Τα κάνω μαζί σου χρόνο σκυλάει. Και γάμω τη μαρ... Ποιος ανάψε το θερμοσύφωνα και δεν μου το είπε. Πρώτη φορά γινόμαι στην τουαλέτα. Και μιας που το πάμε κάζα πριν με λίγο νερό. Κάζα να βρέξω λίγο το κεφάλι μου. Συγγνώμη, δεν ξεκινάτε έτσι τη μέρα σας. Γιατί να πλένεσαι με τα χέρια ενώ μπορείς απλά να μην βρέξεις τα χέρια στο πρωί. Λοιπόν, κοιτάξτε έναν κόλπο. 3, 2, 1 και... Woo! Refreshing, man! That's awesome! Λοιπόν, και τώρα πίσω... Πώς το κάνουν οι TikTokers. Και τώρα... Περιμένα τους κόσο όρθιο. Και τώρα... Πίσω... Στο δωμάτιο. Αγαμί! Το πλυντήριο! Fucking outplayed from πλυντήριο να μου! Δεν το είδα όταν εκεί. Πίσω στο δωμάτιο. Όχι, αυτό ήταν sound effect πόρτας. Φάση. Περίμενα να το φτιάξουμε λίγο να είμαστε επαγγελματίες, γιατί εμείς δεν είμαστε... Δεν πουλάμε κάστανα! Δεν πουλάμε κάστανα, κυρίες και κύριοι! Πουλάμε όμως προφυλακτικά με γεύση κάστανα! Γι' αυτό κάντε όλοι subscribe, like, share στο κανάλι μου τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ως πρώτο βίντεο είχα μια πλήρη επιτυχία, δεν έχουμε σπάσει τίποτα μέχρι στιγμής, άρα είναι ένα
Φούλα επιτυχημένο βίντεο, αν μου δεν έχουμε τίποτα σπασμένο, yet. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Έσπασε γάμο. Κάτσε, αφού δεν γράφει. Αχ, τι δεν ξέρει το κοινό μου, τι δεν ξέρει το κοινό μου για μένα. Εργαζόμουν να αγοράσω αυτά τα βαρετά item, βαρετά! Αυτά τα βαρετά item. Όχι, έγραφε. Ήθελα να πω ότι αυτό ήταν το πρώτο βίντεο που ανεβάζω στο δικό μου καναλί Τζινών, το οποίο θα έρθουν και άλλα βίντεο προφανώς. Το κάνω το κινητό μου, το κάνω πρώτη φορά, δηλαδή σκαμπάζω γρήγορα αυτά, τώρα θα τα μάθω, ok. Είναι το χόμπι μου, το κάνω για το γουστάρω. I'm not getting fucking paid for that, man. But θα κρατήσουμε ένα παράγοντα που λέγεται το λατρεύω! Αυτό είναι μια μικρή πινελίτσα. Είναι μέχρι να μάθω να κάνω φωτομοντάζ, edit και τα σχετικά. Ξέρετε τύπου green screen τώρα. What does make the bogey, the iron fucking man και τέτοια. Τι ώρα! Θα ρωταγά, αλλά δεν το κάνω γιατί η ώρα είναι. 2 το βράδυ! Και ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που χτυπάει ακριβώς, ναι, είναι η αστυνομία. Και ένα μικρό spoiler alert για όλους τους φανατικούς με και έξω. Η φάση είναι ότι upcoming next στο κανάλι του Τζίνων έχουμε μουσικές, εκπομπές, σάντρα, κομμωδία, γραμμίσια, αφροδίσια, ψοκολτάκα. Ναι, τέλος πάντων, χωρίς να βρίσουμε. Για αυτόν τον λόγο, κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα πάντα κυριολεκτικά. Από το να μου στείλετε email μέχρι το να μου στείλετε βόμβα σπίνα. Αλλά η φάση είναι ότι καλώς έχω των πραγμάτων. Μπορείτε να με βρείτε κάτω στα σχόλια. Έχει παντού link, ας πούμε. Το κύριο link είναι το link.ε καθώς Τζίνων. Ή αλλιώς, βασικά Τζίνων προφέρεται, αλλά γράφτε J-A-N-N-O-N. Αυτό. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα εκεί πέρα. Discord, Instagram, Facebook, Twitter, OnlyFans και γενικά μπορείτε να βρείτε τα πάντα μου. Χωρίς OnlyFans. Η φάση πια είναι ότι καλώς κάνω το πραγμάτο, ρε παιδί μου. Θα σποιλάρω δύο πράγματα. Ότι πρώτον, κάπως έτσι. Θα είναι τα μπλουζάκια που θα βγουν. Fucking merchandise, κυρίες και κύριοι. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Και δεύτερον, έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Ακριβώς.